Εντυπωσιακά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο απεικονίζουν τι Ουκρανικέ δυνάμει να επιχειρούν, χρησιμοποιώντα μεγάλο μέρο των εφεδριών του στι δύο σφοδρέ επιθέσει που έχουν ξεκινήσει στη Χερσόνα και στο Πιατικάτ και τη Ζαπορίζια. Στη Χερσόνα οι Ρώσοι αμήνονται λυσαλέα στι Ουκρανικέ επιθέσει, αλλά το Κίεβο εμπλέκει συνεχώ όλο ένα και μεγαλύτερε δυνάμει, με σκοπό να μπορέσει να μονιμοποιήσει το προγεφύρωμα που κατάφερε να φτιάξει στη γέφυρα Ντονόφσκι ώστε να το επεκτείνει. Στην έτερη ταυτόχρονη επίθεση που πραγματοποιούν οι δυνάμει του Κιέβου στο Πιατιχάτ και στο μέτωπο τη Ζαπορίζια, ακόμα οι Ουκρανοί δεν έχουν καταφέρει να διεισδύσουν πέραν τη γκρίζα ζώνη και να έρθουν σε επαφή με την κυρία ρωσική γραμμή άμυνα. Τα κέρδη του είναι αμυδρά και σίγουρα δεν δικαιολογούν τι βαριέ απώλειε που έχουν υποστεί συνολικά οι Ουκρανοί, οι οποίε σε τρει εβδομάδε αναφέρεται πω έχουν φτάσει τις 14.000. Σε ό,τι αφορά τη Χερσόνα, οι ρωσικέ δυνάμει ισχυρίζονται ότι ελέγχουν την κατάσταση και πω οι ομάδε των Ουκρανών που είχαν καταφέρει να περάσουν στην άλλη πλευρά τη κατεστραμμένη γέφυρα Αντόνοβσκι έχουν εξουδετερωθεί. Οι Ουκρανοί αυτό το αρνούνται και συνεχίζουν να στέλνουν ενισχύσει επιχειρώντα να κρατήσουν ζωντανό το προγεφύρωμα.